Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σήμερα βράδυ Παρασκευής. Έχουμε φτάσει 22 του μηνός Οκτωβρίου του 2021 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Όπως κάθε βράδυ από τις 10 έως τις 11 θα είμαστε μαζί για να δώσουμε το στίγμα της επικαιρότητας, τι ακριβώς συμβαίνει, να μάθετε κάποια πράγματα από το παρασκήνιο και έχουμε σήμερα να αποκαλύψουμε αρκετά γιατί εδώ δεν ξέρω για κάποιο λόγο, επειδή τα παρακολουθούμε όλα, πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο για όλα. Και σήμερα θα ενημερώσουμε και για το τι ακριβώς πρέπει να περιμένετε από ένα παιχνίδι το οποίο είναι να γίνει την Κυριακή. Δεν μιλάω για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, τους μεγάλους που είναι γνωστό, αλλά παίζουν και K19, αν τουλάχιστον το θυμούνται κάποιοι. Και επειδή έχουμε κάνει ρεπορτάζ γιατί εδώ πάει να γίνει κάτι, πάει να γίνει μια στραβή κάτω στο Ρέντι, να ξέρετε. Σήμερα θα σας αποκαλύψω κάποια πράγματα για το τι ακριβώς προσπαθούν να κάνουν, δεδομένου ότι υπάρχει μια απόφαση η οποία κοινοποιήθηκε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αλλά δεν ασχολείται κανένας με την K19 στον ΠΑΟΚ, παιδιά, πραγματικά. Εγώ εκπλήσωμαι, πραγματικά δεν παίρνουν κάποιες στροφές, δεν καταλαβαίνουν τι μπορεί να γίνει, δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να προστατευτεί η ομάδα. Σήμερα θα σας δώσω ένα στίγμα εγώ του τι ακριβώς ετοιμάζουν, σε εισαγωγικά η λέξη, στο Ρέντι την Κυριακή 5 η ώρα στο παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ K19. Θα μιλήσουμε βέβαια και για άλλα πράγματα που έχουν εξαιρετική σημασία και πιστεύω προσωπικά ότι θα δείτε ότι πράγματι θα έχουμε μια αποκαλυπτική εκπομπή σήμερα. Θα έχουμε και συνεντεύξεις. Θα πάμε να μάθουμε τι έγινε και στην Κοπεχάγη μεταξύ οπαδών του ΠΑΟΚ, γιατί είναι αυτό το πιο σημαντικό. Το μάτς το είδαμε, το σχολιάσαμε χτες, τα είπαμε χτες. Εντάξει, θα κάνουμε και μια ανάλυση δεύτερη σήμερα. Να δούμε, ρε παιδιά, τι γίνεται η επόμενη μέρα, το μάτς με τον Ολυμπιακό την Κυριακή κλπ. Έχουμε από τον Άρη να πληροφορήσουμε σχετικά με την περίπτωση της είδησης η οποία βγαίνει ότι ο Άρης πάει να κάνει και μία ανανέωση του συμβολίου του Μπερτόγλιο. Είναι θεματάκι, καλό αυτό, θα το σχολιάσουμε. Επίσης έχει το μάτς ο Άρης την Κυριακή με τον Πανετολικό, θα τα πούμε και αυτά, στο Κλειάνδης Βικελίδης. Θα σχολιάσουμε αρκετά, πιστεύω, θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε για πάρα πολλά στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής και φυσικά να δώσουμε και ένα στίγμα έτσι διαφορετικό για να μάθετε τι ακριβώς γίνεται και για τον Ηρακλή, γιατί πιστεύω ότι μας παρακολουθούν και πολλοί φίλοι του Ηρακλή, ενώ να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη 16η θέση της βαθμολογίας μετά τις νίκες και την ισοπαλία την οποία έφερε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει προσφέρει το 41,6% των βαθμών που έχει πάρει φέτος η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πάρει 4.500 βαθμούς σαν χώρα, έχει ανέβει στη 16η θέση, ο ΠΑΟΚ έχει φέρει τους 1.875 βαθμούς. Και αν ο ΠΑΟΚ πάρει την πρώτη θέση στον Όμιλο, θα φέρει άλλους 750 βαθμούς, θα έχει δώσει δηλαδή περίπου 2.600 βαθμούς στην Ελλάδα. Ενώ ο ίδιος ο ΠΑΟΚ θα πάρει 3.000 βαθμούς. Είναι πολύ σημαντικό να πάρει την πρώτη θέση στον Όμιλο, όπου τώρα πλέον φλερτάρει με την πρώτη θέση στον Όμιλο μετά την νίκη αυτή την οποία έκανε μέσα στην Κοπεχάγη. Γιατί η Κοπεχάγη θα έρθει στην Τούμπα. Φυσιολογικά δεν μπορώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ είναι φαβορή, φαβοράρα ή τίποτα άλλο. Άλλωστε και ο ίδιος ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε ότι, παιδιά, καθίστε να δούμε τι γίνεται και αν είμαστε ή δεν είμαστε φαβοροί. Έτσι είπε ο κύριος Λουτσέσκου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι λίγο συγκρατημένοι στον ΠΑΟΚ όσον αφορά το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι με την Κοπεχάγη. Το ξέρουν αυτό και ο Λουτσέσκου και οι παίκτες. Είναι απόλυτα ενημερωμένοι για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα θέλω να επισημάνω 2-3 πραγματάκια σχετικά με την κατάσταση την οποία έμαθα ότι επικρατεί πριν από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, αλλά για την K19, προσέξτε τι σας λέω, έχει οριστεί το παιχνίδι, αλλά θα το πω αυτό μετά τους χορηγούς μας, γιατί μαζί μας είναι η S4 Security, η S4 Premium Security Services,
η κορυφαία εταιρεία security στην Ελλάδα, να την έχετε στο μυαλό σας πάντα. Αναγεννήσεως 52 Θεσσαλονίκη και Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302 στο νέο ψυχικό στην Αθήνα, με σλόγγαν «Δύναμή μας, οι άνθρωποι μας», Φώτης Μπινόπουλος και συνεργάτες. Μαζί μας στην νοσοκόμα στο σπίτι, στο 11311, ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες, αν θέλετε, είναι το νούμερο 1. Στην Ελλάδα, παρακαλώ, είναι νοσοκόμα στο σπίτι. Ρωτήστε και για τα οικογενειακά προγράμματα, όπου υπάρχει και δωρεάν συνταγογράφηση. Τα ελαστικά Ζάντες Καπίταλης, που είναι το πρώτο όνομα σε Ζάντες Λάστιχα στη Βόρειο Ελλάδα. Ο Καπίταλης στην Μαρίνο Αντίπα 43, έναντι Τζάμπο Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στον Καπίταλη θα βρείτε Ζάντες και Λάστιχα πάσης φύσεως στις καλύτερες τιμές. Αν έχετε κατοικίδιο, το Pet Shop 88, Pet Shop 88, το νούμερο 1 online κατάστημα προϊόντων για κατοικίδια στην Ελλάδα, με πάνω από 7.000 προϊόντα, παρακαλώ. Και αν θέλετε να παραγγείλετε σήμερα, μπείτε τώρα στο petshop88.gr και αύριο, εντός 24 ωρών, θα είναι η παραγγελία στο σπίτι σας εντός πόλεως. Και υπάρχει και επιβράβευση για τακτικούς πελάτες. Προσέξτε αυτό. Παίρνετε έκπτωση στην αμέσως επόμενη παραγγελία και στη μεθεπόμενη και στην τρίτη παραγγελία και ούτω καθεξής. Και αν έχετε οικιακές συσκευές οι οποίες θεωρείτε ότι είναι χαλασμένες, μην τις πετάτε. Η οικοανταλλακτική τις διορθώνει όλες. Είναι το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 99 στην Καλαμαριά. 6907-857-611. Σας περιμένουν οι καλύτεροι τεχνίτες σε επίπεδο Champions League που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ, για να διορθώσουν όλες τις οικιακές συσκευές. Λοιπόν, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την Κυριακή 8.30 ώρα στο Καραϊσκάκι, η πρώτη ομάδα. Νωρίτερα, στις 5 ώρα το απόγευμα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, η ΚΑΠΑ 19. Το παιχνίδι αποφασίστηκε να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Και κάνουμε το σταυρό μας και λέμε για ποιο λόγο, ρε παιδιά, να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Για να μην γίνουν τίποτα εξώδια, γιατί το γήπεδο είναι χωρίς κερκίδες, γιατί το ένα, γιατί το άλλο κλπ. Το βάζουν σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού, δηλαδή στο Ρέντι, που είναι του κόκαλη εγκαταστάσεις, αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Το μάτς θα γίνει εκεί και θα γίνει χωρίς φιλάθλους. Και δίνουν μια οδηγία εντός αγωγικών, λένε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, δηλαδή. Ο άλλος παίζει το παιδί του. Θέλει να πάει να δει το παιδί του. ΚΑΠΑ 19. Θέλει να πάει να δει το παιδί του. Και δεν θα πάει να το δει. Λοιπόν, τους λένε, παιδιά, μην έρχεστε. Δεν θα σας αφήσουμε να μπείτε μέσα. Και καθόμαστε και σκεφτόμαστε το εξής. Γιατί κάναμε ένα ρεπορτάζ και λέμε, δεν δικαιούται ο ΠΑΟΚ. Και κλεισμένο των θυρών. Πολύ ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Υπάρχουν όμως και στα κλεισμένο των θυρών κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες που δίνονται. Και κάποιοι συγκεκριμένοι κανονισμοί που ακολουθούνται. Ποιοι είναι αυτοί οι κανονισμοί? Ότι η γηπεδούχος ομάδα θέλει 20 άτομα και η φιλοξενούμενη θέλει 20 άτομα να έχει μέσα. Ή 30 και 30. Δεν μπορεί να έχει η γηπεδούχος ομάδα 100 και η φιλοξενούμενη 0. Δεν γίνεται αυτό. Προσέξτε λοιπόν εκεί στον ΠΑΟΚ, και το λέω για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αυτό, μην γίνει κανένα τραμπούκο κάτω, μην σβήσουν τίποτε φώτα που δεν υπάρχουν, γιατί θα είναι ακόμη μέρα. Αλλά λέω τώρα, γιατί στο Καραϊσκάκι σβήνουν τα φώτα, δεν υπάρχουν κάμερες, αυτά στο μεγάλο γήπεδο εκεί, όταν πέφτουν οι φάπες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προσέξτε, μην γίνει κάτι αντίστοιχο. Και εγώ λέω στον ΠΑΟΚ, γιατί εκεί είναι γενικός αρχηγός ο Γιώργος ο Θεοδωρίδης στην ομάδα την ΚΑΠΑ 19, αλλά δεν ξέρω ποιος ασχολείται διοικητικά με αυτή την ομάδα, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος να ασχολείται. Ζητήστε προστασία. Ακούστε τι σας λέω. Ζητήστε προστασία για τους παίκτες της ΚΑΠΑ 19. Κανείς δεν ξέρει τι μπορούν να γνωρίσουν εκεί, όπως ζητήστε προστασία και για κάποιους γονιούς, οι οποίοι εγώ, αν ας πούμε έπαιζε ο γιος μου, αν είχα γιο, γιατί έχω κόρη, αν έπαιζε ο γιος μου λοιπόν σε κάποια ομάδα και έπαιζε η ομάδα, γιατί ήθελα να πάω να τον δω, όπως πήγε να δω και την κόρη μου όταν έπαιζε βόλι. Άρα λοιπόν θα πάω εγώ σαν γονιός να τη δω, έτσι είναι, ή να τον δω, ή αν είχα κανένα ανήψη ή κανένα βαφτισίμι ή οτιδήποτε άλλο. Ποιος θα με απαγορεύσει να μπω μέσα? Και κλεισμένο το θύρον, οκ. Okay. Λίστα. Θα μπείτε εσείς 20, θα μπουν και άλλοι 20. Θα μπείτε εσείς 40, του Ολυμπιακού θα μπουν άλλοι 40. Άρα λοιπόν, πού είναι το πρόβλημα? Λύστε το θέμα σήμερα. Τώρα η ώρα είναι 10 και 4, τώρα δεν μπορείτε να το λύσετε. Λύστε το θέμα αύριο, μεθαύριο, γιατί έχετε περιθώριο 2 ημέρες. Και την Κυριακή μπορείτε να το λύσετε το πρωί. Πιστεύω εγώ. Άρα λοιπόν, ρωτήστε την ΕΠΟ. Πάρετε τηλέφωνο στη Super League, συγγνώμη, που είναι η διοργανώτρια. Τι γίνεται, ρε παιδιά, αύριο λειτουργεί η Super League. Στείλτε μια επιστολή. Γιατί και κλεισμένο των θυρών? Γιατί το κάνει ο Ολυμπιακός αυτό? Το κάνει ο Ολυμπιακός αυτό γιατί το δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη να γίνει και αυτό και κλεισμένο των θυρών. Γι' αυτό το κάνει ο Ολυμπιακός.
Εντάξει, εδώ δεν πάμε να σκοτωθούμε. Εδώ πάει να γίνει ένα παιχνίδι μεταξύ ομάδων και αυτές οι ομάδες ουσιαστικά εκεί που παίρνουν μέρος, ο ΠΑΟΚ Β, ο Ολυμπιακός Β, η ΑΕΚ Β, ο Παναθηναϊκός Β, παίρνουν μέρος για αγώνες καθαρά προπονητικού χαρακτήρα. Η συμμετοχή τους είναι προπονητικού χαρακτήρα. Δεν ούτε προτάζουν να παίρνουν ούτε τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν, ήρεμα να είναι τα πράγματα, να παίξουν τα παιδάκια την παλίτσα τους, να ευχαριστηθούν τα παιδιά μπάλα και όποιος θέλει να κερδίσει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση. Αλλά στην ΚΑΠΑ 19 υπάρχει πρωτάθλημα, το οποίο πρωτάθλημα δίνει βαθμούς. Γιατί μπορεί στην Β' ομάδα να είναι προπονητικού χαρακτήρα, αλλά εδώ που μιλάω εγώ, για την ΚΑΠΑ 19 που μιλάω, είναι αγώνες πρωταθλήματος κανονικά. Παίρνεις βαθμούς, παίρνεις το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ το έχει πάρει τα τελευταία 4 χρόνια, παίρνεις το πρωτάθλημα, διεκδικείς, κάνεις, ράνεις κλπ. Λέει λοιπόν ο Ολυμπιακός, και κλεισμένο το θηρόν κάτω, γιατί όταν αυτό να παίξω πάνω ΚΑΠΑ 19, να είναι και αυτό και κλεισμένο το θηρόν. Πώς θα είναι? Δηλαδή, τι λογική είναι αυτή? 5 ώρα το απόγευμα, την Κυριακή, μην κατεβείτε και κλεισμένο το θηρόν. Μάλιστα. Γήπεδο λέει, χωρίς κερκίδες είναι, λέει κλπ. Για αυτόν τον λόγο. Τι να πω από εκεί και πέρα, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ό,τι ήταν να πω, το είπα. Να προσέξουνε, μην έχουμε κανένα τραμπούκο κάτω. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Δεν συζητάω για κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι το εξήγησα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα την νίκη της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ με 3-1 επί της ομάδας του, της Κηφισιάς. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, πραγματικά. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και νομίζω ότι ήταν ένα μάτς το οποίο ήδη βλέπετε κάποια στιγμιότυπα αυτό το παιχνίδι, στο οποίο ο ΠΑΟΚ είχε έναν καταπληκτικό Ούντριτς με 26 πόντους, παρακαλώ, πήρε 26 πόντους πήρε ο Ούντριτς. Εκπληκτικός, θηριώδης, δεν καταλάβαινε τίποτα. Και επίσης από την άλλη πλευρά υπήρχε και ο Πετρέας, υπήρχε και ο Κουμεντάκης που έξανε για πρώτη φορά και αυτοί βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα του ΠΑΟΚ να πάρει τη νίκη. Νάτος εδώ, αυτός είναι ο Ούντριτς, φοβερός. Δεν υπάρχει ο Ούντριτς, ο οποίος ήταν καταπληκτικός, θηριώδης σας λέω, 26 πόντους πήρε. 23-25 το πρώτο πήρε ο ΠΑΟΚ, 25-22 πήρε το δεύτερο η Κηφισιά, 22-25 το τρίτο ΠΑΟΚ και 20-25 συγγνώμη, το τέταρτο ΠΑΟΚ. 1-3 το τελικό αποτέλεσμα, η πρώτη νίκη για την ομάδα του βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Επιστρέφω, έρχομαι πίσω και λέω, αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι ακόμη. Κάναμε ένα αίτημα στον Ολυμπιακό, στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, για να κατέβει κάτω ο Στέλιος ο Στεριάδης να μεταδώσει τον αγώνα, να μεταδώσει. Τέλος πάντων, εμείς δεν κάνουμε μετάδοση, αλλά τη γνωστή μετάδοση την οποία κάνουμε μέσα από το sfina.gr. Λοιπόν, φυσικά μας κόψανε. Μας κόψανε εντελώς χωρίς αιτιολόγηση τη σφίνα. Την κόψανε ο ΠΑΕ Ολυμπιακός. Κάποιος θα βγει και θα πει, καλά, τι περίμενες ρε, τους ξεσκίζεις κάθε μέρα και περίμενες να αφήσουν να μπεις και στο γήπεδο? Είχα μια σκασίλα, τώρα θα μπούμε, δεν θα μπούμε. Απλώς έχασε το ταξίδι ο Στέλιος που ήθελε να πάει κάτω για να πανηγυρίσει το διπλό του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα? Θα το πανηγυρίσει από το σπίτι του ή από το χώρο στο οποίο θα βρίσκεται. Ήθελε να πάει να πανηγυρίσει ένα διπλό του ΠΑΟΚ μέσα στο Καραϊσκάκι, γιατί την Κυριακή θα χάσει ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ, να ξέρετε. Έτσι πως είναι η κατάσταση λοιπόν, εκτός αν ο ΠΑΟΚ είναι νεκρός. Μόνο αν ο ΠΑΟΚ είναι νεκρός θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Σε διαφορετική περίπτωση, αν παίξουν στα ίσια το παιχνίδι και αν ο διαιτητής είναι πενταρίσιος, ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει ποτέ αυτό το παιχνίδι της Κυριακής. Θα το δείτε και θα μου το θυμηθείτε ότι έτσι θα γίνει. Με την ψυχολογία που έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα, γιατί λίγο αργότερα θα μιλήσουμε γύρω στις και μισή. Θα έχουμε τον Γιώργο τον Τραπεζανίδη, αλλά νωρίτερα θέλω να πάμε να βγάλουμε στον αέρα μέσω Skype τον Παντελή τον Σαμλίδη, τον Πρίγκιπα. Τον Πρίγκιπα, ο οποίος πρίγκιπας είναι πολύ γνωστός στη Θεσσαλονίκη, έχει και μια ψαροταβέρνα καταπληκτική, αλλά εκτός αυτού είναι και παοξάκι και πήγε στην Κοπεχάγη με κάτι φίλους του και μάλιστα μας έστειλε και κάποια βιντεάκια και τον ευχαριστούμε πολύ, όπως και τους άλλους φίλους που θέλησαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους. Τους ευχαριστούμε και αυτούς για τα βιντεάκια που μας στείλανε από την Κοπεχάγη, όπου πήγανε και τα παίξαμε και τα βγάλαμε στον αέρα κλπ. Και μάλιστα την ώρα που θα μιλάμε θα έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα βιντεάκια τα οποία πήραμε μέσα από, μέσα από την κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ, όπου εκεί έγινε κυριολεκτικά χαμός. Έγινε χαμός στην κυριολεξία και μάλιστα όταν έμπαιναν και τα γκολ, αλλά και όταν
Τελείωσε και το παίκτες του ΠΑΟΚ που πήγανε μπροστά στους οπαδούς της ομάδας και αποθεωθήκανε. Άρα εμείς πάμε τώρα να βγάλουμε στον αέρα μέσω Skype τον Παντελή τον Σαμλίδη, ο οποίος επαναλαμβάνω είναι ο γνωστός πρίγκιπας, θα τον δείτε, τον καταλάβετε, και πάμε να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, Παντέλο. Νίκο μου, καλησπέρα σε όλους τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, καλησπέρα σε όλο το οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ και σε όλη την φιλάθλη Ελλάδα. Να είσαι καλά, επέστρεψες από την Κοπεχάγη, λοιπόν, εδώ είσαι, έτσι, δηλαδή, Θεσσαλονίκη. Ακριβώς μία ώρα που επέστρεψα, μέσω Βρυξελών. Μάλιστα. Ταλαιπωρηθήκατε για την επιστροφή καταρχάς? Κατά την επιστροφή είχατε ταλαιπωρία? Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, ήταν επιλογή μας για να πάρουμε. Πάραμε 6 ώρες με ανταπόκριση. Μείναμε Σαρλερουά, στο αεροδρόμιο του Σαρλερουά. Μάλιστα. Παντελή, πες μας λίγο το καταρχάς η εμπειρία σου από το γήπεδο, από το γήπεδο της ομάδας αυτής της Κοπεχάγης. Πώς τα είδες εκεί? Βασικά θα πρέπει να τονίσω ότι μακάρι να μπορέσουμε να έχουμε τέτοια γήπεδα και εδώ στην Ελλάδα, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο πρώτα σαν θέαμα και μετά όπως πρέπει λόγω των ομάδων μας. Το γήπεδο θα μπορούσα να πω ότι ήταν ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων. Αρκεί να σου πω ότι οι τουαλέτες θα μπορούσες να πας να κοιμηθείς κιόλας μέσα εκεί. Τόσο καλό. Ναι, μιλάμε τόσο καθαρά, μιλάμε για πολιτισμό τώρα, πραγματικά. Αθλητικό πολιτισμό σε όλο το μεγαλείο. Ναι. Η φίλη στην αρχή της Κοπεχάγης ήταν πολύ φιλόξενη. Βγάζαμε και αρκετές φωτογραφίες μαζί τους. Από εκεί και πέρα μετά το σκορ λίγο πολύ, καταλαβαίνεις ότι και αντιλαμβάνεσαι ότι είχαν μία πίκρα. Μετά το τελείωμα δηλαδή πήγαν να γίνουν κάτι μικρά, πολύ μεμονωμένα έτσι επεισόδια, αλλά όλα καλά, δεν έγινε τίποτα το δυσάρεστο, όλα κυλήσαν ομαλά, δόξα τω Θεώ. Δεν μου λες, όταν γυρίζατε στην πόλη της Κοπεχάγης, πώς σας αντιμετώπιζαν εκεί οι Δανείοι? Για να σου είμαι ειλικρινής, και στην αρχή, ναι, με πολύ έτσι φιλόξενο τρόπο, φυσικά υπήρχαν και κάποιοι που ήταν της Μπρόντμπι φίλαθλοι και μας λέγανε να τους κερδίσουμε, δεν ξέρω τι, έχουν και αυτοί μια έτσι στην πόλη τους. Μετά το παιχνίδι πήγαμε σε πολλά μπαράκια έτσι για να γιορτάσουμε κι εμείς, αλλά από ό,τι είδα και αυτοί βγήκαν σύσσωμοι. Βασικά αυτό που παρατήρησα είναι το ότι αυτή το ποδόσφαιρο, δηλαδή η Πέμπτη, ήταν σαν να ήταν Σάββατο στην Ελλάδα. Μετά το παιχνίδι, όλοι πήγανε σε όλα τα μπαράκια να πιούνε τις μπύρες τους, άλλοι να ξεχάσουν τον πόνο τους, άλλοι να... Γενικά, ρε παιδί μου. Πάντως ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία και πολύ φιλόξενη. Και μετά. Και μετά το τέλος του αγώνα, παρά το ότι χάσανε δηλαδή. Ναι, όχι. Δεν είχα... Ίσα που μπορώ να σου ομολογήσω ότι και μετά, μέσα στο μπαρ που ήμουνασταν εμείς, στα 2-3 που πήγαμε, βγήκαμε φωτογραφία με φιλάθλους της Κοπεχάγεν. Βασικά, και αυτό που παρατήρησα ήταν ότι υπήρχε πολλή οικογένεια. Πάρα πολλή οικογένεια. Δηλαδή πηγαίναν οικογενειακά και βλέπαν το ποδόσφαιρο. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι άλλο επίπεδο και κόσμου. Μα Νίκο μου, θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό, το προξενεί ακόμα και το γήπεδο, ναι, μόλις πεις μέσα, δηλαδή εγώ, για μια δόση λέω τώρα τι να κάνω, το ξέρεις, λέω το τώρα εδώ θα πρέπει να σου το βγάζει το ίδιο το γήπεδο, δηλαδή να είσαι κόσμιος, να είσαι όσο το δυνατόν, βέβαια, να δεις το δόσορο, να φωνάξεις, να υποστηρίξεις την ομάδα σου, να βρωτοφωνάξεις, να κάνεις, αλλά μέχρι εκεί. Γήπεδάρα, ε. Γήπεδάρα, σου λέω, σαν να ήταν Χίλτον, ξενοδοχείο. Μάλιστα. Δεν μου λες, στη διάρκεια του αγώνα... Φοβερή ακουστική. Φοβερή, ναι. Εύχομαι την Τούμπα να τη δω έτσι. Μακάρι. Η προεδράρα μας, αυτός εδώ, ο ευεργέτης μας, να μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο εφάμιλο. Παντελή, στη διάρκεια του αγώνα, όταν έγινε αποβολή, στην αρχή που έγινε αποβολή του τερματοφύλακα,
Γιατί από ό,τι θυμάμαι η αποβολή έγινε στην απέναντι πλευρά από τη δικιά σας αυτό το πρωτοκύριο. Ναι. Απέναντι. Απέναντι πλευρά. Εκεί μετά υπήρξε μια παγωμάρα μεταξύ των φιλάδρων της Κοπεχάγης. Τι έγινε? Θα μπορώ να σου πω ότι στην αρχή διαμαρτυρηθήκανε, αλλά με υποστηρίζανε την ομάδα τους πολύ περισσότερο από ό,τι πριν. Α, μάλιστα. Πολύ περισσότερο. Μάλιστα. Δηλαδή το γύρισανε με πάμε να τους στηρίξουμε και λοιπά, το γύρισαν σε κάτι τέτοιο. Έτσι. Θεωρώ ότι η νοοτροπία αυτή που έχουν και οι ποδοσφαιριστές και γενικά όλες οι σκανδιναβικές, οι βόρειες χώρες οι οποίες παίζουν το παιχνίδι μέχρι το 90 άσχετα με τη σκορ θα είναι και 0-4 να ήταν αυτοί μέχρι το 90 δηλαδή θα παίζανε να βάζουν γκολ. Έτσι είναι η νοοτροπία τους. Το ίδιο είναι και το διάθλον. Δύσκολα απογοητεύονται, στηρίζουν την ομάδα τους και εντάξει, αυτό. Δεν μου λες, Παντελή, μάσκες στην Κοπεχάγη υπήρχανε? Ούτε μία. Ούτε μία. Τα μάσκα, μιλάμε ότι μόνο που δεν φιλιόμασταν σε τέτοιο σημείο και όλα ήταν κανονικά, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, ειλικρινά σου μιλάω, εκεί λέω κάτι δεν γίνεται σωστά. Σωστά, α, μπράβο. Εμείς γιατί φοράμε μάσκα, δεν έχω καταλάβει, αφού κανένας δεν φοράει πουθενά. Δεν υπάρχει. Σου λέω αυτό που έζησα εκεί. Λέω δεν είναι δυνατόν. Πουθενά φύγει. Και μιλάμε τώρα το μετρό και τέτοιο, ούτε αποστάσεις ούτε τίποτα. Δηλαδή μέσα... όλοι ας πούμε χωρίς μάσκα, τίποτα, κανένας. Τίποτα. Μηδέν προστατευτικό. Και μέσα στο γήπεδο, και μέσα στο γήπεδο μόνο εμβολιασμένοι μπήκανε. Μέσα στο γήπεδο, για να σου είμαι ειλικρινής, δεν έχει εμβολιασμένους ή τέτοιο. Δεν κάνω κανέναν έλεγχο γι' αυτό. Κανέναν έλεγχο. Κανέναν, τίποτα, όλοι. Εμβολιασμένοι, μη εμβολιασμένοι, όλοι μέσα. Όλοι μέσα, κανονικά. Ναι, δεν υπήρχε τέτοιος έλεγχος. Τι γίνεται, ρε φίλε. Μόνο? Μόνο τα εισιτήριά μας. Τα εισιτήρια, εντάξει, τα οποία τα βγάλατε. Για να μπορέσουν να ανοίξουν και τα τουρνικέ, τα τέτοια. Ναι. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Με τη λήξη του αγώνα όλοι οι παοξίδες φύγανε μαζί ή ήτανε, γιατί κοίταξε θέλω να σας ρωτήσω επίσης υπήρχε πολλοί κόσμος από τις γύρω χώρες, Γερμανίες, έτσι δεν είναι? Νίκο μου, συγγνώμη που διακόπτω, όντως ήτανε δηλαδή από Βέλγιο, από Γερμανία, από Σουηδία, από Νορβηγία, από Πολωνία, από Ιταλία ακόμα, από Αγγλία, υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες, οι οποίοι ήρθαν παγκόσμιος. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα τους, με τον Βόλο λίγο κάποιος τους δημιούργησε ένα έτσι αίσθημα για να μην τελευταία στιγμή να μην έρθουν. Παρόλα τα αυτά είχαμε πάρα πολύ κόσμο και αυτό που πρέπει να τονίσω είναι το ότι στο ημίχρονο επειδή ξέραμε ότι ο Πασχαλάκης θα πάει από την απέναντι τον φωνάξαμε και τον είπαμε ότι η σκέψη μας και η δύναμή μας να ξέρεις ότι θα είναι και από εκεί. Κάνε τα πάντα, κράτησε την ομάδα. Και δόξα τω Θεώ, τα κατάφερε εκεί με την μεγαλειώδη απόκρουση, η οποία μας κράτησε το αποτέλεσμα. Φυσικά θα πρέπει να πω, ναι. Δεν έλειψε και αυτή η παιδική ανοριμότητα που έχει, που έφαγε νωρίς την κάρτα και εκεί λίγο, αρχίσαμε λίγο να νιώθουμε μια ανασφάλεια. Να μην γίνει τίποτα και φάει και δεύτερη και μείνουμε και με 10, αλλά όλα καλά. Παντελή, του φωνάξατε τον Πασχαλάκη στην Κερκίδα όταν άρχισε το δεύτερο μικρονό? Το φωνάζαμε από εκεί. Πασχαλάκη, να ξέρεις η σκέψη μας και η δύναμή μας θα είναι από εκεί μαζί σου. Α, μάλιστα. Για 20 άτομα. Α, μάλιστα. Και γύρισε και σας άκουσε, σας χαιρέτησε, ας πούμε, κλπ. Ναι, και μας χειροκρότησε κιόλας. Μάλιστα. Ωραία. Μετά το τέλος του αγώνα, λοιπόν, φεύγουν οι παοξίδες όλοι μαζί και πηγαίνετε στα μπαράκια κλπ. Και είναι και οι Δανείοι μες στα μπαράκια, έτσι. Ναι. Και τι σας λένε οι Δανείοι για το μάτς, σας λένε τίποτα ή όχι? Μας είπαν ότι εντάξει, ότι επειδή μείνανε από νωρίς με 10 παίκτες, τους άρεσε η ομάδα τους, γιατί είναι αυτό που σου είπα, σεβαστήκανε το ότι πιέσανε μέχρι και το 94. Να ισοφαρίσουν, τους άρεσε η αγωνιστικότητά τους. Από εκεί και πέρα ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο όπως και να έχει
ξέρουν αυτοί, το έχουν μπεδώσει πλέον ότι σε ένα παιχνίδι υπάρχει η νίκη, η ισοπαλία και η ήττα. Ναι, εντάξει, σωστά. Πάντως ήταν μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ εκεί μετά πανηγυρίζαν όλοι, γιατί είδαμε, βλέπουμε και τα πλάνα τώρα που πήραμε. Μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ ήταν αυτή τη στιγμή και στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, αυτές οι νίκες δίνουν, τονώνουν το ηθικό, τονώνουν το ηθικό και των ποδοσφαιριστών, αλλά και των φιλάθλων και των οπαδών. Παντέλο, να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ήταν καμιά χιλιάδα, ήταν από ό,τι είδαμε συνολικά, έτσι. Ναι, εκεί ήταν. Πιστεύεις θα έχει και κόσμο και στην Πρατισλάβα? Θεωρώ, εγώ βασικά να ξέρεις ότι έχω κλείσει ήδη. Α, ωραία. Μαζί με άλλους δύο φίλους. Θεωρώ ότι θα έχει, και όχι θεωρώ, πιστεύω ότι όταν θέλεις και όταν πιστεύεις στην ομάδα σου, θα πρέπει να είσαι εκεί. Ναι. Εκεί. Και πεις κάτι... Και να πω να τονίσω δε ότι το δεύτερο, το παιχνίδι εδώ μέσα, δεν είναι καθόλου εύκολο. Μπορώ να σου πω ότι είναι πιο δύσκολο από ό,τι πήραμε μέσα στην Κοπεχάγη. Αυτή είναι ένας, σου είπα, ένας λαός ο οποίος δεν τα παρατάει με τίποτα. Και τελευταίοι να είναι στον όμιλο, θα τα δώσουν όλα. Και πόσο μάλλον που χάσανε κιόλα μέσα στην έδρα τους. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Και το είπα και προηγουμένως ότι δεν θα είναι εύκολο το μάτς εδώ μέσα. Θα έρθουν να παίξουν στα ίσια κλπ. Θα πρέπει όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ να το γεμίσει το γήπεδο, δηλαδή ό,τι είναι το όσον αφορά λόγω του κοροναϊού και τέτοια, θα πρέπει το γήπεδο να το γεμάτο. Σωστός. Παντέλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εύχομαι, βέβαια, βασικά σήμερα δεν πήγες και στο πρίγκιπα, στο μαγαζί, έτσι δεν είναι? Αύριο, από αύριο. Δόξα τω Θεώ, έχω άξιους αντικαταστάτες, έχω την οικογένειά μου που έχουν μεταλαμπαδιάσει όλη αυτή την επαγγελματική νοοτροπία και τέτοια, δόξα τω Θεώ. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκλησή σου. Χαρά μου να σου προσφέρω τέτοιες εικόνες και τέτοιες στιγμές από την ομάδα μας, και εύχομαι τα καλύτερα για την ομάδα μας και τα καλύτερα για όλες τις ομάδες της πόλης μας. Ακόμα θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, δηλαδή να στείλω την αγάπη μου και στους Ηρακλειδείς και στους φίλους Αριανούς, και θεωρώ ότι η πόλη μας χρειάζεται και τις τρεις ομάδες αυτές να είναι δυνατές για να μπορεί και ο ΠΑΟΚ να είναι ακόμα πιο δυνατός, αλλά και αυτές οι ίδιες οι ομάδες. Και μακάρι σωστός. Και σε αυτές τις δύο ομάδες βρεθεί ένας Ιβάν Σαββίδης. Σωστός. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Παντελή. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Παντελή το Σαμλίδη, τον οποίο είδατε και ακούσατε. Μας τα είπε ωραία από την Κοπεχάγη. Μόλις γύρισε πριν από καμιά ώρα. Να πω ότι... θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τι γίνεται θα έχουμε σε λίγο το Γιώργο τον Τραπεζανίδη, μόλις είστε έτοιμοι να με ενημερώσετε, 10.30 είπαμε, άρα μόλις είστε έτοιμοι να με ενημερώσετε. Επίσης, επειδή με ρωτάνε για το, πήρα κάτι μηνύματα στο κινητό μου για το κόψιμο που φάγαμε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Στέλιο το Στεριάδη για να πάει στο παιχνίδι. Παιδιά, είναι αναμενόμενο αυτό το κόψιμο. Αφού τέτοια μπινελίκια που ρίχνουμε στον Ολυμπιακό ή τέτοια ξεφωνητά που τους ρίχνουμε και τέτοιες αποκαλύψεις που κάνουμε, είναι πολύ λογικό ο Ολυμπιακός να πει τι σφίνα.gr, τι είναι αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει ποτέ. Άρα λοιπόν θα μας κόψουν ούτε μία στο εκατομμύριο. Δηλαδή η έκπληξη θα ήταν αν ο Κωστάκης ο Καραπαπάς, ο οποίος βάζει κόσμο να μας βρίζει κάθε βράδυ και να στέλνει για πάρει το κοσάρικο, αν μας άφηνε να μπούμε και στο γήπεδο. Δηλαδή είναι τεράστια έκπληξη. Θα έλεγα κάτι έχει πάθει αυτός. Παίρνει τίποτε. Κάτι παίρνει, κάτι περίεργα παίρνει. Κάτι τέτοιο πιστεύω θα γινόταν. Τέλος πάντων, θα έχουμε τη δυνατότητα όλα αυτά να τα πούμε στην πορεία. Μόνο να επισημάνω κάτι ακόμη, ότι σύμφωνα με τα όσα είπα και πριν, γιατί ρωτάει κάποιος φίλος για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε σήμερα, παιδιά, με δύο αγωνιστικές.
Και θα παίξει χωρίς θεατές και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι το δεύτερο συνεχόμενο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ παίζει και με τον Ολυμπιακό την Κυριακή χωρίς φιλάθλους και με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί το θα έρθει ο δεύτερος γύρος με την ΑΕΚ να είναι τόσο τυχερός ο Λουτσέσκου με το φανελάκι και με την Τραγιάσκα και με την Κουκούλα και με όλα τα σχετικά να κάνει τα μάγια του και να παίξει και με την ΑΕΚ και κλεισμένο το θηρόν στο δεύτερο γύρο. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Τραπεζανίδη, ο οποίος είναι ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ3. Τον συνάδελφο τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Γιώργο. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους όσους παρακολουθούν. Πώς είσαι? Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Πάντως, και... αυτό που έλεγες πριν και η Κοπεχάγη θα έτρωγε δύο αγωνιστικές αν αυτά που έγιναν χθες. Γιατί υπάρχει μια αυστηρότητα πλέον, βλέπουμε με τους Πυρσούς. Βέβαια. Κινδύνευε και η Κοπεχάγη με τη φόρα που έχουν πάρει. Βέβαια. Και ανάψανε πολλούς Πυρσούς. Χθες το είδα εγώ και ανάψανε πάρα πολλούς Πυρσούς. Δύο αγωνιστικές. Για δύο. Είχαν δικαίωμα και να κάνουν και έφεση οι Δανείοι. Εντάξει, έπαιξε ο ΠΑΟΚ όμως εκεί. Τώρα δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί να παίξει κυκλισμένο το θηρόν. Είναι μια άλλη ιστορία. Γιώργο, καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω, επειδή όλοι βλέπουμε τα παιχνίδια κλπ. Το μάτς πώς το είδες χθες του ΠΑΟΚ με την Κοπεχάγη, γιατί έχεις περιγράψει και πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κοίταξε, Νίκο, το παιχνίδι ξεκίνησε και από το πρώτο δεκάλεπτο με ένα γεγονός που το σημάδεψε, ασφαλώς, αλλά και ένα γεγονός που ο ΠΑΟΚ το κέρδισε. Γιατί βγαίνοντας μπροστά για να, και απειλώντας, οδήγησε σε αυτή την κόκκινη κάρτα που ανέτρεψε όλα τα δεδομένα. Το παιχνίδι θα ήταν πιο δύσκολο, όπως είναι αντιληπτό, αν έμεναν 11 οι άλλοι. Οι αντίπαλοι. Από εκεί πέρα όμως, αυτά όλα είναι μέσα στην διεξαγωγή ενός αγώνα. Ο ΠΑΟΚ μπήκε αποφασιστικά, μπήκε δηλαδή όπως θα έπρεπε, γιατί πολλές φορές λέμε ότι χάνουν ένα ημίχρονο ή δεν χάνουν. Αυτή τη φορά ο ΠΑΟΚ βγήκε πολύ ζωντανός, θα έλεγα, πολύ δυνατός. Πήρε την αποβολή και μετά μέχρι το 38 είχε κάνει το 0-2. Το παιχνίδι δηλαδή έγειρε καθαρά υπέρ του ΠΑΟΚ, που είχε και κόσμο μαζί να φωνάζει. Όλα αυτά που συνέβαιναν φάνηκαν και οι Δανείοι με αυτή την εξέλιξη, πολύ περισσότερο μετά το 0-2. Τώρα το 0-2 θα μπορούσε να γίνει και 0-3-0-4. Είναι γεγονός. Από την άλλη, όπως πολύ καλά ξέρεις, γιατί έχεις παίξει και πολλά χρόνια ποδόσφαιρο, αν μπει ένα γκολ εκεί όπως μπαίνει στο τέλος, μπορεί να προκαλέσει μια μικρή αναστάτωση. Θυμήθηκαν και τα τελευταία, γιατί ο ΠΑΟΚ ερχόταν από ένα παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκε 4-1 και βρέθηκε στο τέλος ισόπαλος 4-4. Και μόνο αυτό πάλι ως γεγονός αρκούσε για να διαταράξει λίγο την ηρεμία. Γεγονός είναι ότι η νίκη είναι πολύ σημαντική, είναι μεγάλη. Είναι σε μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλη και ευρωπαϊκή εμπειρία πλέον. Εκπροσωπεί τη Δανία που είδαμε και στο Euro πόσο δυνατή είναι και σαν εθνική ομάδα, και πλέον ο ΠΑΟΚ είναι και πρώτος στον όμιλο. Δηλαδή είχε, πέρα και από τους 500 βαθμούς που έδωσε στην Ελλάδα και την ανέβασε και στη 16η θέση, είναι μια νίκη που είχε πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα, και να προσθέσουμε ότι ήρθε και λίγες μέρες πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, δηλαδή το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Όπου ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα είναι και αυτός, αν δεν είχε το 4-4, δηλαδή αυτό το απρόβλεπτο, θα ήταν πρώτος και στο πρωτάθλημα. Σωστό. Και θα θυμάσαι ότι την τελευταία μας επικοινωνία, κάτι που είχα σταθεί και είχαμε συζητήσει, ήταν αυτό ακριβώς, έτσι, αυτή η πολύ έντονη συζήτηση γύρω από τον ΠΑΟΚ, τον Λουτσέσκου, την απόδοση κλπ. Μεσολάβησε ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ άρχισε να αποδίδει και να παίρνει και αποτελέσματα. Βέβαια το 4-4 με τον Βόλο είναι μια άλλη ιστορία, όμως και εκεί υπάρχει ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ, ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ, απάντησε με ένα καταιγισμό γκολ μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δείχνοντας ότι υπάρχουν και οι δυνατότητες. Εν πάση περιπτώσει, πολύ μεγάλη νίκη στη Δανία, πρωτιά στον όμιλο, βαθμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πιθανότητα πλέον για απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference League, χωρίς να μεσολαβεί ο έξτρα γύρος με αντιπάλους από άλλη διοργάνωση και όλα αυτά. Νομίζω ότι ό,τι καλύτερο δηλαδή μπορούσε να πετύχει ο ΠΑΟΚ το κατάφερε στην Δανία. Γιώργο, αυτό που έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 7 βαθμούς με την εμπειρία σου και παρακολουθώντας και το Europa League και τώρα το Conference League, που είναι σχεδόν το ίδιο, αλλά σε βαθμολογία. Αν κάνει 10, περνάει, πιστεύεις? Μια νίκη ακόμη. Κοίταξε, Νίκο, το ζήτημα είναι ποιος είναι ο στόχος. Αν είναι η πρώτη θέση, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να κερδίσει εδώ την Κοπενχάγη και εκτός την Σλόβαν. Ναι. Να πάει 12, να πάει 13 δηλαδή. Ναι, εντάξει, όταν μιλάμε για πρωτιά, χωρίς να ενδιαφέρει τι θα συμβεί σε άλλα αποτελέσματα, συνδυασμός και όλα αυτά. Όπως επίσης και με τρεις νίκες, γιατί αυτό το παιχνίδι με τη Lincoln εδώ δεν νομίζω ότι θα έχει απώλεια. Ναι, οι τρεις νίκες είναι το maximum, αν μιλάμε για την πρώτη θέση. Τώρα, αν μιλάμε για δεύτερη θέση, σαφώς
τα πράγματα αλλάζουν. Φαίνεται ότι έχουν μείνει πίσω και οι Σλόβαν σχετικά, γιατί έπαιξε δύο φορές με την, έχει παίξει μάλλον με τη Λίνκολ και πήρε και το Χ μέσα στην Τούμπα. Εκεί αλλάζει το πράγμα, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα, σύμφωνα και με την εικόνα που βγάζει και με το αποτέλεσμα της Κοπεγχάγης, πρέπει να κυνηγήσει την πρωτιά στον όμιλο, για να πάει δηλαδή στους 16 διοργάνωσης. Να κάνει μια νίκη, έχει δύο μάτς μέσα με την Κοπεγχάγη και τη Λίνκολ και ένα έξω με την Πρατισλάβα. Αν, ναι, κάνει, ναι. Αν κάνει τη νίκη μέσα με την Κοπεγχάγη πάει 10 και μετά πάει στη Λίνκολ. Δηλαδή το σημαντικότερο είναι αυτό με την Κοπεγχάγη και ας χάσει στην Πρατισλάβα. Έτσι. Σίγουρα, ναι. Και δύο νίκες, μια ισοπαλία επίσης δίνουν σίγουρα, ασχέτως αντιπάλου, δίνουν πρωτιά. Δύο νίκες, μια ισοπαλία, δηλαδή 7 βαθμοί ακόμη. Και αυτό φαίνεται ότι δίνει την πρωτιά. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να σκέφτεται ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που είναι σε πλεονεκτική θέση το γεγονός να φέρει κάποιο αποτέλεσμα αρνητικό κλπ. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο παιχνίδι από αυτά είναι σαφώς ο αγώνας με την Κοπεγχάγη. Έτσι ακριβώς. Καθαρά. Αλλά από εκεί και πέρα, πλέον από την πρωτιά του ομίλου, βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Και τώρα έχουμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, γιατί αυτό είναι το μάτς το οποίο όλοι αρχίζουμε και το συζητάμε. Ο οποίος ο Ολυμπιακός έχασε χθες, δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο αυτό. Θα είναι άλλο παιχνίδι την Κυριακή. Πώς το βλέπεις εσύ? Κοίταξε, θα συμφωνήσω μαζί σου. Γεγονός είναι ότι για τον Ολυμπιακό ήταν μια δυσάρεστη εμπειρία το παιχνίδι στην Φρακούρτη. Φάνηκε δηλαδή η διαφορά δυναμικότητας με μια ομάδα που στη Γερμανία δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, ερχόταν η Άιντρακτ από αγώνα με τη Χέρτα εντός έδρας ΣΥΤΑ 1-2. Με διαιτητή μάλιστα τον Ντενίζα Ιτεκίν, που θα είναι και ο διαιτητής της Κυριακής, ο οποίος είναι τουρκικής καταγωγής, όπως φαίνεται και από το όνομά του, αλλά έχει γεννηθεί στην Ερεμβέργιο εδώ και 10 χρόνια. 10 χρόνια διεθνής είναι, είναι γνωστό όνομα, είναι διαιτητής ελίτ. Είναι μια επιλογή που ο ΠΑΟΚ δεν θα πρέπει, νομίζω, να έχει σκέψεις για τη διαιτησία, όπως θα είχε υπό άλλες συνθήκες. Αλλά τώρα για τον αγώνα, ο Ολυμπιακός δέχθηκε 19 τελικές από την Άιντραχτ. Έκανε 5, δηλαδή ήταν σαφής η διαφορά. Τώρα υπάρχει μια εξήγηση που λένε στον Ολυμπιακό ότι ήταν κουρασμένη η ομάδα. Εντάξει, αυτό ισχύει νομίζω για όλους. Ευνοήθηκε από το 2-2 στον άλλο αγώνα του ομίλου της Φενέρ με την Ατλέτικο, ναι, Ολυμπιακός, ναι, και διατηρεί τις δικές του ελπίδες. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι αυτό, άσχετα αν θα γίνει και χωρίς θεατές. Βέβαια, καλό είναι αυτό για τον ΠΑΟΚ. Σε κάθε περίπτωση, τώρα ξέρουμε και χωρίς θεατές τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά ναι, ο ΠΑΟΚ έρχεται από αυτή τη νίκη. Εγώ, Νίκο, είχαμε πει και την προηγούμενη φορά πάλι, νομίζω ότι υπάρχει ένας παίκτης βαρόμετρο στον ΠΑΟΚ και αυτός κατά την άποψή μου είναι ο Άντρια Ζίφκοβιτς, 100%. Ο οποίος και στον αγώνα με το Βόλο στο 4-4 ήταν πρωταγωνιστής, εκείνο το ξέσπασμα του ΠΑΟΚ για ένα 20 λεπτό και βεβαίως χθες με την assist και τον goal. Αυτό, δηλαδή, η ομάδα έχει ένα όπλο πολύ σημαντικό. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στην άμυνα. Θέματα έχει στην άμυνα του και ο Ολυμπιακός. Το παιχνίδι είναι πάντως τελείως ξεχωριστό από τα ευρωπαϊκά. Έχει πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας για τον ΠΑΟΚ αλλά και για τον Ολυμπιακό. Και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί την Κυριακή, μόλις 3 μέρες μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν ξέρω αυτό αν θα επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο. Γιατί οι μετακινήσεις είχαν και οι δύο ομάδες είχαν μετακινήσεις. Μία προπόνηση ουσιαστικά μεσολαβεί για αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε πόσο θα επηρεάσει. Πάντως, άμα χάσει ο Ολυμπιακός αυτό το μάτς θέλει σοπαλία, θα είναι πολύ άσχημα για τον Ολυμπιακό. Ασφαλώς. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, είμαστε ακόμη στην 7η αγωνιστική. Αλλά βλέπουμε πώς αλλάζουν και οι ισορροπίες στην κορυφή. Σίγουρα θα είναι ένα αποτέλεσμα αρνητικό πάλι με πολλαπλές δράσεις. Γιατί δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα ως αποτέλεσμα, είναι και άλλα πράγματα τα οποία συνδέονται. Ο Μαρτίνης βλέπουμε ότι δέχεται και κριτική ήδη και τώρα μετά την ήττα στην Γερμανία. Είχε και φέτος γενικά από την αρχή ακούγονται διάφορα σχετικά με κάποιες επιλογές του. Αυτό μπορεί να ενταθεί και να δημιουργήσει και άλλα ζητήματα στην ομάδα, γιατί και στην Ελλάδα είμαστε και αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν αποτελέσματα που δεν γίνονται αποδεκτά. Και για τους Ολυμπιακούς, μία ήττα από τον ΠΑΟΚ μέσα στο Καραϊσκάκης, αντιλαμβάνεστε όλοι δύσκολα. Ότι δεν αντέχεται. Και ειδικά μετά από αυτή την ήττα 3-1 που δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός στη Γερμανία.
όλα αυτά τα στραβά, τις οπαλίες με τον Παναθηναϊκό στην έδρα του, με τον Ατρόμητο, όλα είναι στραβά, δεν είναι καλά. Δείχνει ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, Νίκο, δεν είναι ο περσινός Ολυμπιακός. Αυτό έτσι, νομίζω ότι έχει φανεί ακόμη και τώρα που είναι σχετικά νωρίς. Τώρα, αν θα αλλάξει, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι ο περσινός Ολυμπιακός, ξεκάθαρα. 100%. Να σε ρωτήσω κάτι όμως, δεν είναι ο περσινός Ολυμπιακός. Ακόμη και μια ισοπαλία θα είναι καλή για τον ΠΑΟΚ κάτω. Καλά, σίγουρα. Ναι, εντάξει, όταν παίζει με τον Ολυμπιακό, σίγουρα είναι είμαστε στην 7η αγωνιστική, όπως είπαμε, δεν θα αλλάξει κάτι τη διαφορά, θα μείνει στον πόντο, υπάρχουν άλλα παιχνίδια και υπάρχει και ο δεύτερος γύρος στην Τούμπα, αν μιλάμε για τον συσχετισμό ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Ναι, σίγουρα και ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα μπορεί να είναι, αλλά όπως είναι ο ΠΑΟΚ και με την εικόνα, νομίζω ότι τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά μπορεί να βοηθήσουν λίγο και τα δύο για να πώς θα αντιμετωπιστεί το παιχνίδι της Κυριακής. Και από τον ΠΑΟΚ να δει και η Άιντραχτ πόσο πίεσε, πόσο εξουθένωσε τον Ολυμπιακό και τον έβγαλε ουσιαστικά εκτός αγώνα. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια να έχει αγώνα αντίστοιχο με αυτό που έδωσε, δηλαδή και τακτική. Βέβαια δεν ξέρω πώς ακριβώς ο Λουτσέσκου θα σκεφτεί και τι αλλαγές μπορεί να κάνει, γιατί ακούγεται ότι θα έχει κάποιες αλλαγές ίσως στην άμυνα. Αλλά αυτά όλα είναι λίγο σχετικά, Νίκο, και θα φανούν στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, Γιώργο, να σε δώσω κάτι, γιατί προηγουμένως είπες 16η θέση Ελλάδα. 16η θέση Ελλάδα. Σημαίνει κάτι αυτό? Βασικά, ο ΠΑΟΚ, αν θα κάνει άλλες δύο νίκες, μπορεί να δώσει και άλλους πόντους, όπως είπες. Αλλά λέμε, δεν ξέρω ο Ολυμπιακός αν θα κάνει, γιατί και εδώ είναι ένα θέμα. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Η πόντη του Europa League, πάντως, Νίκο, είναι περισσότερη, να ξέρεις. Περισσότερη, το ξέρω. Μακάρι γι' αυτό, λέω, μακάρι να κάνει και ο Ολυμπιακός καμιά νίκη. Και λέω ότι αν πάμε 15η θέση, κερδίζουμε κάτι? Όχι, αλλά πλησιάζουμε ουσιαστικά η 12η θέση είναι αυτή που μπορεί να μας καναβάλει λίγο στο παιχνίδι, δηλαδή να πάρουμε επιπλέον συμμετοχές, να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο και να μην είμαστε κομπάρς και να μην είμαστε του Conference League και το Europa και στο Champions League να το βλέπουμε εξ αποστάσεως λίγο. Ναι, σίγουρα όμως η ταυτόχρονη καλή πορεία του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, η πρωτιά στον όμιλο στον Ολυμπιακό δίνει 1250 βαθμούς, για τον ΠΑΟΚ δίνει 750, συν τις νίκες. Ένας συνδυασμός μπορεί να φέρει, δηλαδή, να ανέβουμε σαν να μπαίνουμε σε ασανσέρ, γιατί ήδη με τον ΠΑΟΚ ανεβήκαμε δύο θέσεις από ένα αποτέλεσμα και μόνο του. Επίσης, θυμίζω ότι υπάρχουν χώρες που οι ομάδες τους πλέον έχουν περιοριστεί σε αυτή τη φάση, περισσότερο και στην επόμενη. Δηλαδή, ναι, αν περάσουν στους 16 ή και στους 32, υπάρχουν ήδη χώρες που βγαίνουν από το παιχνίδι με τις ομάδες τους και έτσι, έτσι περνάς και τους υπερφαλαγγίζεις, θα λέγαμε. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνουν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και στα παιχνίδια του ομίλου που απομένουν, τα άλλα τρία παιχνίδια δηλαδή, ουσιαστικά το δεύτερο γύρο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αλλά πολύ περισσότερο αν μπουν και στα παιχνίδια νοκάουτ και κάνουν και εκεί καλά αποτελέσματα. Γιατί μπορούν να κάνουν. Αυτό είναι όμως σημαντικό και για τις ίδιες ομάδες. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός βαθμολογικά στην Ευρώπη. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, ναι. Νεκρός. Και άμα πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο του, παίρνει 3.000 βαθμούς. Δεν είναι λίγοι. Έτσι, ναι. Έτσι ακριβώς. Και μετά μπορεί. Και μάλιστα και στις επόμενες κληρώσεις, Νίκο, ξέρεις καλά ότι πλέον αλλάζει, γίνεσαι δυνατός, γίνεσαι ισχυρός. Αυτό. Έχεις και πλεονέκτημα. Είναι πολλά τα κέρδη από τέτοιου είδους. Γιατί η Ευρώπη λέμε ότι είναι ό,τι είναι, αλλά πραγματικά έχει κάποια θέματα που θα θέλεις να διακριθείς και να προχωρήσεις. Δεν είναι μόνο το ονόρε και ένα καλό αποτέλεσμα. Άρα δηλαδή, η Ελλάδα, αν πάει 15η θέση, πες ότι πάμε 15η, 14η μπορεί και να πάμε, δεν ξέρεις από τα αποτελέσματα, αλλά δεν θα φτάσουμε στο 12 που είναι το σημαντικότερο, έτσι, ναι, για να πάρουμε 2 στο Champions League, στους 12. Αντί να θυμηθούμε ότι ήμασταν κάποτε στο 8 και στο 7 και στο 9, έτσι, δηλαδή. Ακριβώς. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τα αποτελέσματα, είχαμε 3 ομάδες στο Champions League, βέβαια, κάποτε. Έχουν περάσει κάποια χρόνια, αλλά έτσι είναι. Είχαμε, αλλά όμως, ξέρεις, αλλάζουν οι καιροί γενικώς. Έτσι. Τώρα να ρωτήσω όμως κάτι. Άμα θα πάει η Ελλάδα, 15η θέση ή 14η θέση. Του χρόνου βγάζουμε έναν πάλι στο Champions League, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και παίζει από το δεύτερο προκριματικό. Ναι, από το δεύτερο. Δεν αλλάζει κάτι. Όπως ξέρεις, αφαιρείται από την πενταετία η τελευταία χρονιά και μπαίνει αυτή που τώρα τρέχει. Δηλαδή, για να αλλάξουν οι σχετισμοί, πρέπει να υπάρχει μια καλή διετία, τριετία σίγουρα σε αποτελέσματα και να φύγουν οι κακές χρονιές και να μπουν αυτές οι καλύτερες τώρα για να βελτιωθούμε κι άλλο και να μπούμε κάποια στιγμή και στην 12η. Γιώργο, να σε ρωτήσω και για τον Άρη, θέλω να σε ρωτήσω.
ναι. Ο οποίος έχει κάνει ένα διπλό στη Λαμία και παίζει τώρα την Κυριακή με τον Πανετολικό. Και μάλιστα αποφασίστηκε να επιστρέψουν ο Σάσα και ο Μπεναλόν που παίξανε φάπες στην προπόνηση. Τώρα βέβαια αυτή τα πλάνα είναι τι σημαίνει η προπόνηση. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα εκεί? Νομίζω για τον Άρη το μεγαλύτερο κέρδος είναι ότι έχει κερδίσει στον αγωνιστικό χώρο 3 βαθμούς λιγότερους από τον πρωτοπόρο. Δηλαδή είναι το γνωστό θέμα της αφαίρεσης των βαθμών, πιστεύω ότι έχει επηρεάσει εξ αρχής σε διάφορα επίπεδα ακόμη και τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Αλλά ο Άρης, παρότι δεν έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο, αν πούμε το ποδόσφαιρο που έπαιζε πέρσι για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα στην κανονική περίοδο, παρόλα αυτά έχει καταφέρει να ουσιαστικά οι απώλειές του να είναι περιορισμένες και βεβαίως έχει την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, έχει δεχθεί 2 γκολ. Και οι απώλειες ήταν στην έδρα του, στο γήπεδο που βλέπουμε εδώ, στο Κλεάνης Βικελίδης, όπου φυσιολογικά θα μπορούσε να τα κερδίσει αυτά τα παιχνίδια και να, ναι, οι κερδισμένοι βαθμοί να ήταν αυτή τη στιγμή του πρωτοπόρου. Το παιχνίδι το συγκεκριμένο με τον Πανετολικό είναι ακριβώς από αυτά τα παιχνίδια που από τη μια είναι παγίδα και ο Άρης ήδη έχει απώλειες, από την άλλη αν δεν τα κερδίσεις αυτά, λογικό είναι μετά να αρχίσεις να χάνεις έδαφος. Νομίζω, ναι, ότι θα βοηθήσει η νίκη στη Λαμία, το αποτέλεσμα δηλαδή, γιατί πάλι η απόδοση κανείς δεν μπορεί να πει ότι ήταν εξαιρετική ή ότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε ο Άρης αυτό που πρέπει να κάνει είναι να κερδίζει παιχνίδια σίγουρα σαν αυτό με τον Πανετολικό. Θυμίζω ότι ακολουθεί μια εκτός έδρας αναμέτρηση που είναι τεστ, είναι κριτήριο με την ΑΕΚ τη μεθεπόμενη Κυριακή 7.30 στο ΆΚΑ. Δεν είναι και κλεισμένο εκείνο τελικά? Όχι, δεν βγήκε. Ήταν να βγει μια απόφαση που θα μπορεί να το επηρέαζε αυτό, αλλά για την ώρα δεν έχει βγει αυτή η απόφαση, γιατί κλήθηκε και η ΑΕΚ. Οπότε νομίζω ότι σε πρώτη φάση ο Άρης πρέπει να κερδίσει μια ομάδα όπως είναι ο Πανετολικός, γιατί ακριβώς η στόχη του είναι διαφορετική από το Πανετολικό. Σαφώς είναι πιο δυνατός, αλλά πρέπει να αποδείξει ότι αξιοποιεί και την έδρα. Σωστά. Και κάτι ακόμη τώρα, σε ρωτήσω για τα μπασκετικά που τα έχεις και τα ξέρεις, ναι, και καλά. Ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ στραβά, έκανε μια νίκη βάλσαμο. Ο Άρης έκανε μια νίκη που δεν την περίμενε κανείς μετά έχει ήττες. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να βρει προπονητή. Τι γίνεται εδώ πέρα? Δεν είναι η εποχή που μπορεί κάποια από τις τρεις ομάδες να σε κάνει έτσι πολύ αισιόδοξο και πολύ περήφανο. Το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης έχει προβλήματα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Βέβαια ο ΠΑΟΚ φάνηκε να ξεφεύγει λίγο από αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Το θέμα τώρα είναι λίγο αγωνιστικό. Ο ΠΑΟΚ είχε 4 ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη στην αρχή. Αυτό λίγο δημιούργησε μια κατάσταση. Η νίκη επί του Ηρακλή δείχνει κάτι, αλλά σίγουρα δεν είναι, δηλαδή έχει ο Ηρακλής Ολυμπιακός την Κυριακή στο Ιβανόφιο. Ναι. Δηλαδή θα πάνε οι φίλοι του Ηρακλή, θα φωνάξουν, κάνουν ατμόσφαιρα, εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, αλλά οι απαιτήσεις από τον αγώνα σύμφωνα και με αυτά που έγιναν, με την αλλαγή προπονητή, δεν υπάρχει αντικαταστάτης ακόμη του Σκουρτόπουλου και όλα αυτά. Βέβαια και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα παρά την ήττα πριν από λίγο από την Τσέσκα. Έχασε, στη Μόσχα, ναι. 88-82. Αλλά είναι μια κατάσταση προβληματική σε ένα πρωτάθλημα που γενικά έχουν και ο Παναθηναϊκός σε ψηλότερο λίγο επίπεδο και το είδαμε αυτό και στον αγώνα με τον Άρη, έχει ζητήματα σοβαρά. Η ΑΕΚ επίσης δεν μπορεί να σταυρώσει αποτέλεσμα, δυσκολεύεται εδώ. Νομίζω ότι για την ώρα, Νίκο, στο πρωτάθλημα του μπάσκετ μόνο ο Ολυμπιακός δείχνει κάτι. Οι υπόλοιποι, ναι, είναι σαν να είναι μπαίνουν δηλαδή όλοι στο ίδιο καζάνι. Και οποιοδήποτε αποτέλεσμα μπορεί να βγει αν είναι εντός ή εκτός έδρας. Πάντως να πω ότι το Σάββατο έχουμε ΑΕΚ Άρης στις 8, την Κυριακή έχουμε τον Ηρακλή με τον Ολυμπιακό και τη Δευτέρα παίζει ο ΠΑΟΚ Ευρώπη. Έτσι. ΠΑΟΚ παίζει, ναι, και είναι και το μάτς της αγωνιστικής για το BCL, το Basketball Champions League. Είναι 7.30 αγώνες με την Γαλατασαράι. Είναι από αυτά τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά που αν θέλεις να προχωρήσεις πρέπει να τα κερδίσεις. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει ρεπό στην. Στην Basket League. Γιατί οι ομάδες, ναι, είναι 13, άλλο και αυτό. Τραγωδία. Μονές οι ομάδες. Τραγωδία. Για να γυρίσουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, περιμένουμε τη Super League 2 όπως και εσύ. Εκεί θα σε ρωτούσα. Λίγες φορές. Θα σε ρωτούσα τι γίνεται με την ΕΡΤ και με τη Super League 2, τι γίνεται ακριβώς. Κοίταξε, η πρώτη αγωνιστική ορίστηκε, θα γίνει. Ωραία. 31 Οκτωβρίου. Με τηλεόραση. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλεψη για τηλεοπτική κάλυψη. Γιατί το θέμα δεν έχει βρεθεί συμφωνία, δεν έχει βρεθεί χρυσή τομή, ναι, και αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα ξεκινάει χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Δεν ξέρω τι μπορεί να μεσολαβήσει μέσα στην εβδομάδα αυτή που ακολουθεί
Και αν τελικά θα μπουν οι κάμερες για να δείξουν δύο, ένα, δύο, τρία παιχνίδια, δεν ξέρω. Το πρωτάθλημα έχει πάρει ένα ενδιαφέρον με την παρουσία των ομάδων Β, όπως καλά ξέρεις. Υπάρχουν βέβαια και παραδοσιακές δυνάμεις που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν. Είναι και ο Ηρακλής από Θεσσαλονίκη. Είναι ο Απόλλων Πόντου βέβαια με τα προβλήματά του. Κάπου διάβαζα, δεν ξέρω αν έχει πλέον με τις μεταγραφές που ακυρώθηκαν. 11 παίκτες. 11 και δεν έχει τερματοφύλακα κάπου. Δεν έχει τερματοφύλακα, ναι. Χωρίς τερματοφύλακα τώρα δεν ξέρω. Γενικά είναι ένα προβληματικό. Εγώ θα τους πρότεινα να πάρουν τον Μίρτσο τερματοφύλακα. Τον Γιώργο. Θα πάρω τον Γιώργο. Ο Γιώργος, άμα είναι και fit ο Γιώργος τώρα. Άμα το δεις τον Γιώργο, είναι fit. Κατευθείαν μπαίνει. Μια εβδομάδα προπονήσεις μπαίνει και ούτε μια εβδομάδα. Τη γεμίζει την εστία. Δεν το συζητάμε. Θα τους τρελάνει όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, τώρα θα σε ρωτήσω κάτι και εγώ από αυτά. Όλα την Κυριακή, ξέρεις ποδοσφαιρικά ότι είναι μια Κυριακή πολύ ξεχωριστή. Έτσι, από τις 5 και 4. Μπαρσελόνα, Ρεάλ Μπαρσελόνα. Μετά Manchester United, Liverpool. 6.30. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 8.30. Μετά Ίντερ Γιουβέντους το βράδυ. Και νωρίτερα Paris Saint-Germain με την Marseille. Μέσα στη Μασσαλία και αυτό ενδιαφέρον. Και υπάρχει και ένα Άγιαξ Αϊτχόφεν, αν κάποιος κλείσει ή δεν έχει την αντί. Και νομίζω και μάτς καλό δίνει τότε να μάθει να πατώμε. Και τότε έχει κι άλλα, αλλά αυτά τώρα είναι πολύ χαρακτηριστικά τα μάτς που ανέφερες, με τη σειρά που τα είπες μάλιστα. Και νομίζω ότι αρκετοί από τις 5 και μετά θα εξαφανιστούν λίγο πριν τις 12. Και θα εμφανιστούν λίγο πριν τις 12. Ακριβώς. Βλέπω οι γυναίκες να βλέπουν το The Boys και εμείς να ψάχνουμε να βρούμε καμιά οθόνη δεύτερη και τρίτη. Ευτυχώς θα έχει και το διαδίκτυο κάποια μας και λίγο τα τσιμπάς μια από εδώ, μια από εκεί, κάτι βλέπεις. Κοίταξε, για να πούμε και την αλήθεια, αυτά είναι και τα ωραία, όχι μόνο των φίλων του ποδοσφαίρου, αλλά και του επαγγέλματος, Νίκο, όπως ξέρεις. Δηλαδή, ότι αυτή η ανανέωση που υπάρχει φέροντος από μέρα σε μέρα, γιατί αν μη τι άλλο, ο αθλητισμός δεν έχει ρουτίνα μέσα. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν τα γεγονότα και σου δίνει και ένα κίνητρο αυτό για να πεις ότι κάτι θα δω την Κυριακή, κάτι θα δω, κάτι θα με ευχαριστήσει, κάτι θα γίνει. Διαφορετικά θα ήμασταν δύσκολα γενικώς. Βέβαια, εννοείται. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Καλό βράδυ, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Να είσαι καλά, πάει. Σε όλου. Πάει. Καλό Σαββατοκύριακο. Αυτά από τον Γιώργο τον Ραμπεζανίδη, τον είδατε, τον ακούσατε. Μας έδωσε το δικό του στίγμα του τι ακριβώς ο ίδιος βλέπει για το ποδόσφαιρο αλλά και για το μπάσκετ, που έχει και την εμπειρία και τα παρακολουθεί και σε καθημερινό επίπεδο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και βέβαια να πω ότι και να το επισημάνω αυτό, γιατί είπε προηγουμένως ο Γιώργος και για το θέμα των αγώνων που είναι και κλεισμένο το θυρών κλπ. Και ανέφερε χαριτολογώντας και για την περίπτωση της ομάδας Κοπεχάγης, η οποία οι φίλαθλοι της ανάψανε πυρσούς. Ας προσέξουν λίγο στον ΠΑΟΚ, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Στο επόμενο παιχνίδι εντός έδρας με την Κοπεχάγη, βέβαια ο ΠΑΟΚ δεν έχει δώσει δικαιώματα ο κόσμος του. Στο επόμενο, μην γίνει καμιά στραβή και παίξουν, γιατί μετά, ας την Λίνκολν, άμα φάει καμιά δυο αγωνιστικές και στο επόμενο παιχνίδι που θα προκριθεί, μπορεί να έχει και κλεισμένο το θυρών. Αυτό θα είναι το πρόβλημα. Δεν θα είναι τίποτα άλλο. Να το προσέξουν λίγο αυτό. Ας μην ανάψουν τίποτα. Έτσι κι αλλιώς δεν ανάβουν, θα μου πει η φίλη του ΠΑΟΚ. Αλλά καμιά φορά δεν ξέρει τι γίνεται, γι' αυτό πρέπει να το λέμε. Αύριο στις 12.30 το μεσημέρι και έναν αγώνα handball Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ. Ενώ να σας πω ότι, γιατί είμαι λίγο πριν το τελείωμα και την Κυριακή θα έχουμε εκπομπή κανονικά με όλο το team και τους τεχνικούς μας και την παραγωγή μας και τον Γιώργο τον Τουρσουνίδη και τον Στέλιο τον Στεριάδη. Θα είμαστε στις επάλξεις μετά το τέλος του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, δηλαδή στις 10.30 περίπου. Θα επιδιώξουμε να βγάλουμε και συνεντεύξεις, συνέντευξη τύπου κλπ. Να πούμε την άποψη, θα πείτε και εσείς την άποψή σας. Θα μιλήσουμε και για θεματάκια τα οποία θα γίνουν και στο παιχνίδι του Άρη με τον Πανετολικό νωρίτερα στις 4 ώρα το απόγευμα. Εδώ κάπου θα ολοκληρώσουμε. Να σας πούμε ότι μαζί μας ήταν η S4 Security, S4 Premium Security Services, η κορυφαία εταιρεία security στην Ελλάδα, με διαφορά στην Αγενήσεως 52 Θεσσαλονίκη και Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302 στο Νέο Ψυχικό, στην Αττική. Δύναμή μας οι άνθρωποι μας, λέει η S4 Security. Μαζί μας η νοσοκόμα στο σπίτι, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 11311 για να έρθουν νοσοκόμα και γιατρός στο σπίτι για ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες όλη την ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και ρωτήστε στη νοσοκόμα στο σπίτι και για τα οικογενειακά προγράμματα, γιατί είναι καταπληκτική η προσφορά που έχει με δωρεάν συνταγογράφηση, παρακαλώ.
Τα ελαστικά Ζάντες Καπίταλης, που είναι το πρώτο όνομα σε Ζάντες Λάστιχα, χοντρική λιανική, στην Μαρίνο Αντίπα 43, έναντι Τζάμπο Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ο Καπίταλης σας περιμένει για Ζάντες και Λάστιχα, μην πάτε πουθενά αλλού, εκεί είναι οι καλύτερες τιμές. Αν έχετε κατοικίδια, μην ψάχνετε άλλο pet shop, είναι το pet shop 88, μόνο αυτό. Εκεί θα πάτε, γιατί έχει τις καλύτερες τιμές, την καλύτερη ποιότητα και θα σας αγαπήσουν ακόμη περισσότερο τα κατοικίδια σας. Το κατάστημα, το οποίο έχει 7.000 προϊόντα άμεσα διαθέσιμα, το μεγαλύτερο online στην Ελλάδα για κατοικίδια. Και επίσης να πω ότι αν παραγγείλετε τώρα στο pet shop 88, αύριο σε 24 ώρες θα έρθει στο σπίτι σας η παραγγελία. Υπάρχει και επιβράβευση τακτικών πελατών από την Pet Shop 88. Μαζί μας η Κοανταλλακτική, το εξοδημένο συνεργείο, κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης με τους κορυφαίους τεχνικούς στην Ελλάδα, στην Εθνικής Αντιστάσεως 99 στην Καλαμαριά. Η Κοανταλλακτική σας περιμένει για επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και οικιακών συσκευών. Μην πετάτε τίποτα, μπορεί να φαίνονται χαλασμένοι. Δεν είναι χαλασμένες οι οικιακές συσκευές, τις φτιάχνει όλες η Κοανταλλακτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι Βοράς. Αυτό θα το θυμάστε πάντα. Και για τους ανιστόρητους, υπάρχει μια χώρα λίγο πιο πάνω από την Ελλάδα που λέγεται Βαρντάρσκα, με πρωτεύουσα τα Σκόπια. Όσοι βγαίνετε στη Βουλή και λέτε άλλα πράγματα, πέρα από το ότι είστε ψεύτες, είστε και ανιστόρητοι. Η Μακεδονία είναι εδώ και είναι Ελλάδα. Καλό βράδυ σε όλους.